Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά του μετεωρολογικού site «Ο κακός μας ο καιρός». Γιατί ο βρεμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο 7 Τέχνες, 7 Arts στην Αγγλική, και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια» με τον Γιώργο Στρούλη, Γεώργιο Κιολδάση και τον πτεροσελέμπριτη Αρχιμίδη. Και τον λέω πτεροσελέμπριτη γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η ομάδα που έχει κάνει στο Facebook «Αρχιμίδης, ένα πουλί που μας ενώνει» έχει κάνει θράψη. Ήδη έχουν αρχίσει και την αντιγράφουν. Βέβαια με μικρές παραλλαγές ξέρετε πώς είναι τώρα αυτά τα πράγματα, αλλά εσείς ως θανατικοί υποστηρικτές της εκπομπής θα ακολουθείτε μόνο τη δική του ομάδα, αλλιώς θα έχουμε ντράβαλα. Ξεκινάμε με μία είδηση. Επειδή ο τίτλος «Πρωτεύουσα που ακολουθεί την Αθήνα» θεωρήθηκε ρατσιστικός, η κυβέρνηση αποφάσισε να μετακυλίεται ένα εξάμηνο με κλήρωση. Για το πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 2020, τον τίτλο «Πρωτεύουσα» θα φέρει η Βόνιτσα. Οι πόλεις που τελειώνουν, που έχουν λίγοντα σε τσά, κερδίζουν 6 μήνες συνδρομή του Απόστολου Γκλέτσου ως Δημοτικού Συμβουλού. Και συνεχίζουμε με τη στήλη γράμματα αναγνωστών. Αυτή είναι μια στήλη που μου τη ζητάτε πάρα πολλές και πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι έχετε ερωτήματα, έχετε απορίες, έχετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να θέσουμε, το οποίο και κάνουμε. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, γράμματα με την ευρεία έννοια τη σημερινή ημέρα. Και εντελώς τυχαία δηλαδή, έχω διαλέξει μερικά σε φυσική μορφή, τα οποία έτυχε να έχουν μέσα κάτι 5 ευρώ. Μην το πάρετε. Ότι είναι προαπαιτούμενο. Και ξεκινάμε λοιπόν. Αγαπητή εκπομπή, ο γιος μου περνάει όλη τη μέρα παίζοντας ένα online παιχνίδι. Ξέρετε από αυτά που είναι το σατανά. Πέτε μου, τι να κάνω. Ο απελπισμένος πατέρας Νίκος. Αγαπητέ κύριε Νίκο, αυτό είναι μία μάστιγα της εποχής. Η καλύτερη λύση δεν είναι αυτό που θα σας πούνε πολλοί, να του φωνάξετε ή να τον αναγκάσετε. Αλλά θα κάνετε κι εσείς μία εγγραφή στο ίδιο παιχνίδι και θα ανακοινώσετε σε όλο το γκρουπ ότι είστε ο πατέρας του γιού σας. Μετά από την τροπή που θα πάρει ο έφηβος, όχι online παιχνίδι δεν θα ξαναπαίξει, με συγχωρείτε για το σαρτάμ, αλλά ούτε φούρνο μικροκυμάτων δεν θα ανοίξει στη ζωή του. Επόμενη επιστολή. Ο Λέλος από την Καρδίτσα μας γράφει. Αγαπητέ Αρχιμίδη και εσύ ο άλλος πως σε λένε. Έχω μια αναπορία σχετική με τα Χριστούγεννα. Γιατί οι τρεις μάγοι που πήγαν να δουν το Χριστό δεν έκαναν κανένα μαγικό να στείλουν την οικογένεια στην Αίγυπτο και αντιθέτως τους άφησαν να πάνε με το κτέλ? Από ό,τι καταλαβαίνω, το κτέλ είναι μεταφορικό και αναφέρεται στο μάλλον γαϊδουράκι που χρησιμοποίησε η Αγία Οικογένεια για να πάει στα ξένα μέρη και στην πέρα χώρα. Αγαπητέ Λέλο, εμείς μπορεί να λέμε τρεις μάγοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία μετάφραση στα ελληνικά. Γιατί αν δεις για παράδειγμα στα αγγλικά λένε three wise men. Ήτανε δηλαδή τρεις σοφοί άνθρωποι, τρεις επιστήμονες αν θέλεις της εποχής τους, οι οποίοι μπορούσαν να καταλάβουν εύκολα πράγματα όπως τη διαφορά μεταξύ μεικτού και καθαρού μισθού, σε αντίθεση με πολλούς από εσάς. Και δεν ήτανε Νίκος Χορταρέας επί τρία. Άρα λοιπόν αυτό που λες δεν έχει καμία βάση. Πρέπει όμως να σου δώσω και ένα δίκαιο, γιατί ακόμη και αυτοί ήτανε καλύτεροι μάγοι από τον Γκάνταλφ.
Παιδιά, πείτε μου ό,τι θέλετε, αυτός ο άχρηστος εδώ μου κάθεται. Δηλαδή, και ο Μάικ Λαμάρ ήταν καλύτερος μάγος από τον Γκάνταλφ. Και συνεχίζουμε. Η Αλευτίνα από το Δομοκό. Καλησπέρα σας κύριε Γιώργο και καταπληκτική κύριε Αρχιμίδη. Όλη η φθιώτιδα κοιμάται και ξυπνά με μια αναπορία που μόνον εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί στις ξένες ταινίες που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Άι Βασίλη, αλλά ούτε οι ίδιοι αγοράζουν τα δώρα, κανείς δεν αναρωτιέται από πού στα κομμάτια προέρχονται αυτά τα δώρα? Αγαπητή Αλευτίνα, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το κατοίκι σας. Είναι το ίδιο ακριβώς αξίωμα με τις ταινίες thriller, όπου όλοι οι πρωταγωνιστές δεν κάνουν σαν να μην έχουν δει ποτέ στη ζωή τους ταινία thriller. Ξέρεις, ακούνε θόρυβο πάνω να δουν τι έγινε, βλέπουν έναν άνθρωπο με μάσκια και αντί να τρέχουν πάνω να τους συστηθούν, τέτοια πράγματα. Εδώ πρέπει να βάλουμε κι άλλη μία παράμετρο. Ότι εκτός από δύσκολη καιρή για επαναστάσεις και ψωμί με γλουτένη, είναι και δύσκολη καιρή για οι βασίλειδες. Δηλαδή σκεφτείτε, υπάρχει κάπου, ας πάρουμε την pop εικόνα του Άι Βασίλη, η οποία ουσιαστικά συμπυκνώνει πολλές παραδόσεις, πολλές ιστορίες, του Σεντ Νίκολας, του Κρις Κρίνγκλ, του Περ Νοέλ, του Ντέντ Μαρός και δεν συμμαζεύεται, και φανταζόμαστε έναν ροδομάγουλο, έτσι ευτραφή μπαμπάτσικο με κόκκινα ρούχα, όπου πετάει με το έλκυθρο με τους Τάρανδι και μοιράζει δώρα δωρεάν σε όλους όσοι είναι καλοί. Καλοί βέβαια, κακοί, γκρίζες ζώνες, σχετικό αυτό, αλλά ας πούμε ότι έχει μία μεθοδολογία που τους ξεχωρίζει. Με το που θα πάταγε το πόδι του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, είχε κατηγορηθεί αμέσως. Πτήση χωρίς σχέδιο πτήσης. Animal cruelty προς τους Τάρανδι. Μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς τιμολόγια. Και επίσης, γλυκά με γλουτένι. Την είχε φάει κατευθείαν την καταγγελία και εγώ δεν ξέρω από ποιους, είχε πάει στη φυλακή και εμείς δεν κάναμε οι υπόλοιποι Χριστούγεννα. Καλά κάναμε θα μου πείτε, γιατί τα δώρα δεν εξαρτώνται πλέον από κανέναν. Ξέρετε, σε αυτή τη ζωή δωρεάν δεν είναι τίποτα. Όλα κάπως πρέπει να τα πληρώσουμε. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής. Βάζω πίσω το χαρτάκι γιατί έχουν τελειώσει τα μηνύματα για σήμερα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα και πρέπει να κάνω επιλογή. Την άλλη φορά θα διαβάσω περισσότερο. Το μόνο λοιπόν που θα έσωζε, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, τον κάθε Άι Βασίλη θα ήταν ο επαγγελματισμός του. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, λίγοι είναι αυτοί που σκέφτονται την εργασία τους ακόμη και όταν είναι στο σπίτι. Οι περισσότεροι δεν σκέφτονται την εργασία τους ακόμη και όταν είναι στην εργασία τους. Ο Άγιος Βασίλης και τα δώρα και όλα αυτά συνδέονται με την χριστουγεννιάτικη περίοδο που διανύουμε. Και όπου να είναι έχουμε και Χριστούγεννο. Εγώ λέω Χριστούγεννο, εσείς λέτε Χριστούγεννα, I say potato, you say potato. Το ίδιο πράγμα είναι όμως. Και σκεφτείτε ότι το χαρακτηριστικό ή μάλλον ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου είναι ότι όλες οι σειρές ανεξαρτήτου θεματολογίας ή ιστορικής περίοδου, πραγματικής ή και φανταστικής που διαδραματίζονται, έχουν ένα Christmas special. Γι' αυτό σας έχουμε και τρέιλερ. Μας την έπεσαν οι White Walkers. Ακόμη πιο χειρότερο.
Θα μου πεις ή θα σε στείλω να κάνεις καρσόνι σε κανένα ματωμένο γάμο. Ο δράκος σας, ο Ιωσήφ, έφαγε τους τρεις μάγοι με τα δώρα. Τι! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό! Ότι θα μας κατηγορήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ότι εμποδίζουμε την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων στην τεράστια και καταπληκτική σας χώρα! Κι οι Πετριλόβες, κι οι Βίγκανς, κι οι Πέρσες! Μάνα τον δράκονε! Ένα ολόκληρο έθνος κρέμεται πάνω στις ικανότητές σας και τους ξανθούς σας υπόστριχους. Πέτε μας! Τι να κάνουμε! Η δούλα μου! Πού είναι η δούλα μου! Σήμερα είναι Πέμπτη. Λένε τις φιλοκάτες στις Λαρίσες στο ποτάμι. Σύρε να της πεις να πάει στην πλατεία του χωριού και να αρχίσει να στολίζει το δέντρο που έχουμε στη μέση. Μα καλά, αυτό πώς τα... Γυμνή. Τι άλλο όμως είναι χαρακτηριστικό της περίοδου? Τα κάλατα. Και βέβαια έχετε διαβάσει όλοι στο διαδίκτυο αυτά τα ωραία τσιτάτα που γράφονται ότι εμείς στα νιάτα μας πηγαίναμε για κάλαντα το πρωί και το μεσημέρι είχαμε πάρει Game Boy. Αυτό ήταν δεκαετία 90, αρχές 2000. Διότι πιο παλιά, δεκαετία 80, βγαίναμε λέγαμε τα κάλαντα το πρωί, ένας από κάθε οικογένεια. Ο πιο μικρός συνήθως, ξέρεις, να τον χώνουμε για τις δουλειές. Και ζούσε μία τετραμελή οικογένεια για όλο το Δεκέμβρη με τα χρήματα των καλάντων. Κάτι δηλαδή σαν το κοινωνικό μέρισμα που περιμένουν να πάρουν πολλοί αυτή την περίοδο. Γι' αυτό σας λέω, άλλες εποχές. Φυσικά από τότε έχουν περάσει χρόνια. Γίνανε διάφορα πράγματα. Μπήκαμε στο ευρώ, είχαμε κρίση, αλλάξανε οι έννοιες που δίνουμε στην λέξη άνθρωπος και πια και πια και πια θα έλεγα τα κάλαντα έχουν γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση για τους απανταχού καλαντιστές. Έχουν έλθει και κάτι καλαντιστές από τρίτες χώρες που πουλάνε το προϊόν πιο φτηνά, οπότε δύσκολα βγαίνει το μεροκάματο. Αυξηθήκαν εντωμεταξύ και οι αριθμοί, γιατί παλιά, επί Πασόκ, δεν ντρεπόμασταν μόνο να πάμε να ψωνίσουμε με εκπτώσεις, βλέπε Black Friday, ντρεπόμασταν να βγούμε να πούμε για κάλαντα. Θα μας δείχνανε με το δάχτυλο το μεσανό, για κοίτα τον εκεί πέρα που πηγαίνει να μαζέψει λεφτά. Όμως η εκπομπή, αφού γκράζεται για άλλη μια φορά ένα τόσο σοβαρό θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά έχει να προτείνει πάντοτε λύσεις, γιατί δεν είμαστε τώρα εδώ πέρα ό,τι να είναι. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι οι λύσεις είναι. Όχι στο πόδι ακριβώς, είναι λίγο πρόχειρες. Γιατί οι κανονικές, οι ολοκληρωμένες, αφού γίνουν ένας ωραίος τόμος, θα κυκλοφορήσουν σαν ένθετο με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και μαζί και μία συνταγή για αρχαιοελληνικούς κουραμπιέδες. Γιατί νεοελληνικούς κουραμπιέδες έχουμε πολλούς, κυρίως δίποδους. Φίλοι και φίλες καλαντιστές και υποθέτω καλαντίστριες. Μερικά μέτρα που μπορείτε να κάνετε, να πάρετε πιο σωστά, για να τονώσετε το, δεν τρέπομαι να πω, επάγγελμά σας / λειτουργήμα, είναι τα κάτωθη. Πρώτο και κύριο, θα δέχεστε μποναμάδες σε όλα τα νομίσματα, σε κάθε μορφή συναλλάγματος που υπάρχει, από ρουπίες μέχρι πέσος. Και μετά θα παρακολουθείτε online και μόλις η ισοτιμία είναι ευνοϊκή για σας, θα κάνετε την τράμπα. Ένα είδος καλαντοχρηματιστηρίου, μπορώ να το πω. Ένας άλλος τρόπος που πάντοτε υποστηρίζω ένθερμα είναι το endorsing, είναι το sponsoring, είναι η διαφήμιση. Να έχεις ένα χορηγό από πίσω σου, ο οποίος σου καλύπτει τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα, ξέρετε, τριγωνάκια, φυσαρμόνικες, μπαλαλάικες, ό,τι άλλο έχετε να παίζετε μουσική,
και μερικά μαθήματα ορθοφωνίας για μερικές και μερικούς δεν θα βλάψουνε, και να πάτε να κάνετε τη δουλειά σας. Για παράδειγμα, να φοράτε ένα μπλουσάκι από πάνω, φούρνη καράμπαμπα. Αγοράζεις 2 κιλά μελομακάρονα και πληρώνεις 2. Και last but not least, πρέπει να αλλάξετε λίγο το ρεπερτόριό σας. Με ποια έννοια? Τώρα, ποιος νοιάζεται για άστρα φωτεινά και για καμπαναριά? Πρέπει να έρθετε λίγο στη μοντέρνα εποχή, στον 21ο αιώνα, και να αφουγκραστείτε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ο Αρχιμίδης, όπως και εγώ, καθίσαμε και ξενυχτήσαμε για σας, γιατί σας αγαπάμε. Για να σας δώσουμε μία βερσιόν των καλάντων, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον μέσο Έλληνα πολίτη, όπως αυτός βρίσκεται και δρά σήμερα. Θέλω να το εκτιμήσετε. Επίσης, να εκτιμήσετε το ότι δεν έχει και πνευματικά δικαιώματα, οπότε δεν πρόκειται να σας κυνηγήσει κανείς. Μισό λεπτό, γιατί το έχουμε κάπου γράμμενο. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγείλω είναι τρόπος απαγγελίας κατά το τρόπος σερβιρίσματος. Πώς βλέπετε εκεί πέρα στα διάφορα μενού που σας λένε πώς να βάλετε την ντομάτα μαζί με το αγγουράκι και το κολόκυθο κορφά, έτσι και εγώ. Που πάει να πει ότι αν θέλετε τον ακολουθείτε, εάν θέλετε όχι. Τρίγωνα κάλαντα με στη γειτονιά, ψάχνω ένα κίνητο να βρω κόψω χρονιά. Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού, μέλετω τις πρόσφορες στο site του Γερμανού. Ένα κινητό ψάχνω για να βρω, με μεγάλη οθόνη με σημάδι να το. Κάμερα τριπλή, θήκη ασφαλή, air παντακούστικα και χαμηλή τιμή. Hey! Τρίγωνα κάλαντα τα ευρωμετρώ, μα ποτέ δεν φτάνουνε να πάρω κινητό. Και του χρόνου. Γιατί η δραστηριότητα που συνοψίζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη το πνεύμα των εορτών είναι τα ψώνια για το καλό. Σε αντίθεση βέβαια με τις υπόλοιπες ημέρες που φαντάζομαι ότι τα ψώνια είναι για το κακό. Και μεταξύ μας, αν το σπίτι δεν μυρίσει μας σας ο κορσέ και iPad, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε Χριστούγεννα? Ότι έχουμε Άγιες Μέρες? Όχι βέβαια. Εδώ θα σας δώσω και ένα μικρό tip. Η φράση «δεν μετράει το δώρο, αλλά μετράει η σκέψη» ή «η χειρονομία» είναι το μεγαλύτερο ψέμα μετά το «εγώ δεν θέλω να εκλέγω για προσωπικό μου συμφέρον, το κάνω για να προσφέρω». Και ξέρω ότι αυτό ακούγεται λίγο ψυχρό, λίγο υπολογιστικό, αλλά κολλιός και κολλιός από το ίδιο βαρέλι. Μπασκετμπολίστας ο Μάικλ Τζόρνταν, μπασκετμπολίστας και ο Γιάννης Γκαγκαλούδης. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ο βιότοπος. Η βιοπικιλότητα που συναντάει κανείς στους αγοραστές, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Γιατί τις Άγιες Μέρες εμφανίζονται νέες κατηγορίες που δεν υπάρχουν πριν. Θέλετε παράδειγμα? Γιαγιάδες, οι οποίες είναι μια ακατάβλητη δύναμη και να τις αγαπάτε, γιατί παρά τα κουσούρια τους και τις παραξενιές τους, μην ξεχνάτε ότι έχουν σταθεί μανάδες και δευτερομανάδες σε παιδιά που ακόμη δεν είναι δικά τους. Αλλά ποιο είναι το κλασικό δώρο της γιαγιάς? Το πουλόβερ. Ιδιαίτερα το turtleneck, το ζιβάγκο, που φοράγε και ο Βασίλης Τερλέγκας. Θα μου πείτε τώρα, είναι κακό να έχεις ένα πουλόβερ? Σε καμιά περίπτωση. Ακόμα και σε χώρες όπως η δική μας που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν είναι κρύες, γιατί αν πάτε προς Νευροκόπη μεριά μείον 22 το έχουν χαλαρά, ένα πουλόβερ πάντα χρειάζεται. Η ουσία είναι ότι εγώ έχω φίλους που έχουν 26 πουλόβερ. Κάθε χρόνο δηλαδή παίρνουν και από ένα. Εντάξει, οι γιαγιάδες κάντε και λίγο κράτη. Το καλό βέβαια είναι ότι οι γιαγιάδες, καλό εντάξει είναι λίγο αστείο εντός εισαγωγικών αυτό, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν συνηθίσει την ιδέα της μετάβασης από τη δραχμή στο ευρώ. Άρα το να σου δώσουν 100 ευρώ χαρτζιλίκι μποναμά για το Χριστούγεννο, έχουν στο μυαλό τους τις 100 δραχμές και το θεωρούν και λίγο. Ουδέν κακό να μην καλού, που λέγανε και στο χωριό μου. Και όχι μόνο.
υπάρχει και μια υποκατηγορία εδώ. Οι γιαγιάδες που φτιάχνουν τα πουλόβερ μόνες τους. Θυμάσαι και μέτρα το μανίκι εδώ πέρα για με τις βελόνες και κάθε τρεις και λίγο. Αυτό δεν είναι ακριβώς δώρο γιατί πρέπει να κουραστείς για να το πάρεις. Και επίσης αυτό το είδος των γιαγιάδων εξαφανίζεται σιγά σιγά μαζί με τους ρινόκερους. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι σύγχρονες είναι λίγο πιο τσαπερδόνες, με την καλή έννοια. Οι δε μελλοντικές τα πάντα θα τα παραγγέλνουν online. Το καλό βέβαια με τις μελλοντικές γιαγιάδες είναι ότι λόγω των τατουάζ που έχουν αυτή τη στιγμή επάνω τους, όταν βγαίνει η Silver Alert και θα τις ψάχνουμε, θα μπορούμε να δίνουμε πιο εύκολα περιγραφή. Εκτός αν κακογεράσει ο Άκης Πετρετζίκης που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή, και σε κάθε Silver Alert παίρνουμε αυτόν και τον τραβάμε και λέει ρε παιδιά, δεν είμαι η γιαγιά σας. Η δεύτερη ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι η κάνω δώρα τα οποία είναι πρακτικά slash συμβολικά. Και αυτό δεν είναι πολύ κακό γιατί εδώ που τα λέμε να σου φέρει κάποιος ένα κομωδίνο, πάντα κάτι θα βρεις να το κάνεις. Υπάρχουν όμως κάτι άλλα δώρα πιο ψαχμένα. Γι' αυτό λέω plus συμβολικά. Σου δίνει λέει όλος ένα μολύβι. Το κοιτάς και σου λέει δεν είναι απλό μολύβι. Και τι είναι ρε μάστορα του λες, είναι ένα μολύβι που το φυτεύεις λέει στο χώμα, με συγχωρείτε, και βγάζει μια κολοκυθιά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, παίρνεις το μολύβι, το βάζεις στο χώμα και το ποτίσεις. Πάει στο καλό. Η πλέον όμως ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι οι νονοί και οι νονές, αυτοί που λέμε πνευματικοί γονείς, οι οποίοι εκεί γύρω στις 20 του μήνα σεληνιάζονται. Ρε δεν πάει να πεις ό,τι θέλεις όλο το χρόνο, είτε είναι, αν το θέλετε και επιτρέψτε μου την έκφραση, επαρκής ή σωστή νονή όλο το χρόνο ή όχι, εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί κάτι παθαίνουν. Και αυτό που παθαίνουν δε είναι να διαλέγουν τα πιο άκυρα δώρα που μπορείτε να φανταστείτε. Από σετ drums μέχρι μυρμυγκοφωλιές. Δηλαδή βάζουν κάθε χρόνο τους γονείς που τους διαλέξανε να σκέφτονται μέχρι τελικού ορίου για την, πώς να το πω, όχι πιστότητα ακριβώς, για το πόσο καθαρό μυαλό είχαν όταν κάνανε την επιλογή τους. Άλλο, αυτό όμως είναι πολύ χρησιμό, είναι και συμβουλή, είναι τα δώρα boomerang. Καινούργια έκφραση αυτή για να μαθαίνετε και εκφράσεις. Τι είναι το δώρο boomerang? Είναι πολύ χρήσιμο να σας πω για άτομα που είτε είναι φοιτητές, είτε για άτομα που τώρα ξεκίνησα να μένω μόνος μου από το σπίτι και δεν έχω μια δεύτερη πετσέτα. Τι κάνετε? Κάνετε πρώτα απ' όλα μια λίστα με τα πράγματα τα οποία χρειάζεστε. Πρακτικά λέμε πάντα. Ένα καρότσι για τη λαϊκή. Ένα δράπανο. Μια απλόστρα. Ένα σετ με κουτάλια και πιρούνια. Πάτε, τα αγοράζετε και τα δίνετε στη μάνα σας για δώρο. Χρόνια πολλά μαμά σου τα έφερα. Αυτή τι θα κάνει, τα παλιά όλα θα σας τα δώσει πίσω. Τα δικά της παλιά. Κλείσατε. Τα δώρα λοιπόν, και με ειδοποιούν από το control, με συγχωρείτε από το control, ότι πρέπει να σας πω εδώ πριν από αυτό, μου έχουν κάνει ένα δώρο εμένα. Από την αρχή του μήνα, γιατί κάποιοι βιάζονται, μην νομίζετε έτσι. Έχουμε γίνει εδώ πέρα πολύ αγαπητοί σε κόσμο, μας στέλνουν πράγματα. Ένα δώρο λοιπόν που μας έστειλαν και στους δύο, αλλά ο Αρχιμίδης αρνήθηκε να το χρησιμοποιήσει και το έκανε πάσα σε μένα, είναι ένα τεστ DNA. Ξέρετε από αυτά που σου λένε από πού κρατάει η σκούφια σου, γιατί σιγά μην πιστέψουμε τώρα τους γονείς μας και το ληξιαρχείο. Είναι λοιπόν ένα κουτάκι, μου το έδωσε εμένα όπως σας είπα ο Αρχιμίδης πάσα, το άνοιξα εγώ, έχει μέσα μία μπατονέτα. Και έχει και ένα σακουλάκι και μία διεύθυνση. Πήρα την μπατονέτα, τη σάλιωσα καλά-καλά, την έβαλα μέσα στο φαγελάκι της, στο κουτάκι της, την έστειλα. Μου λένε λοιπόν ότι έχουν έρθει τα αποτελέσματα. Και σύμφωνα με αυτά είμαι 50% Έλληνας, 30% Ιρλανδός, 10% Αστέκος και 3,5% Ανθότυρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Θα δεχτώ και άλλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτές τις ημέρες όμως, όπου επικρατεί η ομόνοια, η ειρήνη και η συγκρούφιξ, μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου, όχι συγγνώμη αυτόν από αλλού. Θέλω να σας υπενθυμίσω το καθήκον σας. Τώρα θα σας ρίξω στο φιλότιμο. Και το καθήκον σας είναι να μιλάτε για εμάς στους φίλους σας. Και το 7 τέχνες, το 7 arts. Θα πρέπει να κάνετε και εσείς το δικό σας
μερίδιο, να πάρετε το δικό σας μερίδιο αυτές τις ημέρες και μαζί με τους κουραμπιέδες να δίνετε και ένα ευγενικό σημείωμα «Ακολουθήστε το 7 Arts». Άλλωστε υπάρχουν τόσοι τρόποι για να το κάνετε. Μπορείτε για παράδειγμα να μας βρείτε στο YouTube, στο Twitter, στο Instagram, να μας στείλετε mail, να αγοράσετε το ημερολόγιο που θα κυκλοφορήσει για το 2020 με τον Αρχιμίδη ντυμένο πυροσβέστη. Τέτοια πράγματα. Γιατί μια παρέα είμαστε. Και άμα δεν βοηθήσετε την παρέα σας, ποιον θα βοηθήσετε στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτά όλα σας τα λέω γιατί από το control μαζί με τα αποτελέσματα του DNA μου είπαν ότι τελείωσε και ο χρόνος μας για αυτή την εκπομπή. Θέλω όμως να θυμάστε ότι αδικίες κάνουμε όλοι μας. Απλά, οι καλύτεροι από εμάς προσπαθούμε να τις διορθώσουμε και οι χειρότεροι από εμάς προσπαθούμε να τις μπαλώσουμε. Από τον Αρχιμίδη, όλοι τη 7 Arts και τον Γιώργο Στρούλη, καλά Χριστούγεννα. Ή αν προτιμάτε, καλό Χριστούγεννο, που είναι και πιο σωστό.